Μια νέα ορολογία, αυτήν του αμοιβαίου ωφέλους, εισήχθη στην ορολογία του Κυπριακού στη συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων στην παρουσία του ειδικού συμβούλου του Γενικού Γραμματέα Έσπεν Μπαρθάιντα, ο οποίος τόνισε μάλιστα ότι οι πραγματικές διαπραγματεύσεις τώρα αρχίζουν και ότι οι κύριοι Αναστασιάδης και Έρωγλου έχουν συμφωνήσει ότι η φάση της κατάθεσης θέσεων σε όλα τα ζητήματα του Κυπριακού έχει ολοκληρωθεί. I feel that there is an agreement now that there is more collective gain than collective loss. Win-win is not sort of a nice way of saying something else. It's actually about giving up something in order to achieve something bigger for both sides. The structure negotiations, which are already talked about in the joint declaration of the 11th of February, are really beginning now. So no, actually, we will put all the difficult questions on the table in a negotiating format. Ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, έδωσε νέο ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων, αυτόν του διαμεσολαβητή, και τόνισε ότι έχουν ιδέες που ήδη αναπτύσσονται για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές. We will then try to come up with ideas that can actually bridge those gaps based on the positions we have. And I would like to say that as a general statement from me, and this is from me, there are clear differences of opinion on some issues. You all know that. But there's also, I want to convey to you as strong as I can that I feel that we have two leaders who want to solve them. And that they really think that solving them is better than continuing status quo. Because right now I'm working on the leaders, and with respect for the leaders, I will not go any further into that. But there are a number of interesting ideas being developed. Υπογράμμισε εξάλλου πως αυτή δεν θα είναι μια δική του διευθέτηση, καθώς είναι ο λαός της Κύπρου σε βορρά και νότο και οι ηγέτες του που θα κάνουν την τελική συμφωνία και πως ο ίδιος είναι εδώ για να τους βοηθήσει να φτάσουν σε εκείνο το επιθυμητό σημείο. Η σημερινή συνάντηση διήρκεσε 2 ώρες και 45 λεπτά. Η επόμενη συνάντηση Αναστασιάδη Έρωγλου θα είναι τον Οκτώβριο. Ο κύριος Άιντα τόνισε ότι το επόμενο πράγμα που θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι οι διάφορες συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου θα βρίσκεται και ο ίδιος. Είπε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για συνάντηση ηγετών στη Νέα Υόρκη, αλλά θα γίνουν χωριστές συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα και με συνομιλητές κλειδιά.